από πλευρά του Γκρίφιν, ο οποίος σουτάρει φέτος με 39% στάντος παιδιάς και έχει 10,9 πόντους μέσον όρο. Ο Μπόγρης, ενώ ο Παπαγιάννης από μακριά, από τους κορυφαίους σουτέρ τριοπόντος στην Ελλάδα φέτος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Σαφώς μεγαλύτερη ενέργεια και πάθος και κίνητρο. Παπαγιάννης 2 στα 2, σας το είπα, είναι σίγουρα πια στο 60%. Με τεράστιο άλμα, γρήγορα πόδια ο Σπίτι και εξαιρετικό ρεπερτόριο της ασίστεν, ο Μπόγρης κάνει το 2 στα 2. Είναι βοηθός, μην ξεχνάμε, του Ζούρου στην Εθνική Γεωργίας. Πάμε στο παιχνίδι μας, 5 λεπτά, 14-13. Ο Απόλλων κάνει ένα ντεμαράζ, ο Γκριγκόνης απαντάει, γιατί είναι ο Γκριγκόνης και αυτή είναι η δουλειά του να κάνει. Κάτι που και ο ίδιος θέλει και κάποιοι άλλοι δεν το έδωσε στον Παναθηναϊκό όλους αυτούς τους μήνες. Γκριγκόνης, ο Verge, ο οποίος έχει 6,6 μέσον όρο, έπιασε το μέσον όρο του 6 λεπτά. Μπράβο. Αγραβάνης είναι καλός ποταπ σουτέρ, το αποδεικνύει και αυτός. 24-17. Νομίζω θα δούμε πολύ ωραίο μάτς σήμερα. Δεν μας απαντάει ο Νίκος Ζόμπος. Εδώ είναι η κίνηση από τον Verge, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του αγώνα. Από τα σκρίνο Γκριγκόνης προλαβαίνει, σουτάρει, ευστοχή. 29-24 με το δεύτερο. Ο Γκριγκόνης που έχει 2 στα 4, προς τίμη να κατεβάζει μπάλα. Έχουν περάσει ο Ματζούκας, ο Λί, ο Γκουντάιτης, ο Βίλιαμς. Γκουντάιτης, Ματζούκας. Η τέταρτη φορά που κάνει ο Παναθηναϊκός το ίδιο τρίκ. Ένα 4-0 γρήγορο από τον Παναθηναϊκό. Με Γκουντάιτης απέναντι στο Σίλα. Τον παίζει στη δύναμη και τον όγκο. Βγάζει έξω, ο Βίλιαμς από μακριά, σουτάρει ευστοχή, 36-24. Με τον Williams να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Μπέκον που έπαιξε μόνος του στο τελευταίο δεκάλεπτο την ΑΕΚ και έχασε εκείνο το τελευταίο τρίποντο. Ήταν το έκτο άστοχο απέναντι σε 6 εύστοχα. Μπέκον ευστοχή. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, ο Μπέκον είχε 6 στα 12 με την ΑΕΚ. 11 και 8 πλεψίματα από 1, ενώ ρολάρει ο Γκουντάιτης. Αυτό το κάνει χρόνια καλά. 47-29 με τον Γκουντάιτης να σπάει το δικό του ρόδι. Με Μακ, σταυρωτές, αλλαγή ρυθμού. Βήμα πίσω, μέσα με ταμπλό. Το έκανε και αυτό, γελάει και ο ίδιος. Verge. Griffin, Verge. Κόβει ο Σίλα. Εξαιρετική φάση. Εξαιρετική φάση για τον Απόλλωνα. Είδε και πάλι. Griffin, Φιλιππάκος. Από μακριά, μέσα. Μειώνει ο Απόλλων στους 20. Έναν. Αγραβάνης, χαμηλά Παπαγιάννης. Παναγιώτης Χαλαϊτζάκης μέσα. Αυτή τη φορά φάνηκε από την αρχή ότι ήταν αλφαδιασμένο το σουτ. Ο Χωρίδης, 14 για τη λήξη επίθεσης. Να το λάθος. Να ο Μακ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μακ είναι η δεύτερη εξαιρετική περίπτωση. Ο Τέβιν σταβώνεται Μακ. Χαλαϊτζάκης. Παπαγιάννης. Ίσως πατούσε με το μητάκι τη γραμμή, αλλά αυτά είναι υπέρ του μαθητή. 3 στα 3. Πάμε στο Γιάννη. Λοιπόν, ο Σερέλης έβαλε πλέον την πρώτη πεντάδα σχεδόν. Θέλει να περάσει η μπάλα στον Γκουντάιτη. Και εδώ πάντως περνάει στο Σίλα που καρφώνει εντυπωσιακά πάνω από τους ψηλούς Παναθηναϊκού. Θα το ξαναδούμε λίγο λοιπόν, αυτό. Είναι μία από τις φάσεις του αγώνα αναμφίβολα. Μπέικον. Γιώργος Χαλαϊτζάκης. Μέσα το ψιλοκρεμαστό. Και η διαφορά ξεφεύγει στους 35, 93-58. Μπαίνει ο Καράμπελας. Καλχούν. Πάρα πολύ έξυπνο αυτό το ανάποδο λεία που έκανε Μποχωρίδης. Μπέικον από τα σκριν, βυθίζει το κουντάι της. Βλέπει Ματζούκα, σουτάρει για τρεις, ούτε τώρα. Σήμερα είναι σχετικά άστοχος ο Ματζούκας, έχει 0 στα 3 και ωραία συνεργασία για τον Φιλιππάκο. Μποχωρίδης. Καλετζάκης. Σαμοντούροφ. Μπέικον με Καλχούν, τροφοδοτεί του Σαμοντούροφ. Σάμο γυρίζει, σουτάρει και ευστοχή μέσα σε πανδαιμόνιο.
Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που φυσικά θέλει το πρώτο του καλάθι. Ντέιβις αστοχή εξ επαφής. Καλατζάκης. Ωραία πάσα στο Ματζούκα. Διεμβολίζει η πάσα την άμυνα του Απόλλωνα. Στα 8. Ματζούκας προτιμάει τη διείσδυση και θα καρφώσει εμφατικά σε αυτό το ατόμαχο τάγκ. Παναγιώτης χάνει την μπάλα, Μαστρογιαννόπουλος. Verge, 15 παρακαλώ. Στην καλύτερη εμφάνιση φέτος ο Αμερικανός. Τα βόρεια της Αμερικής και τα χειροκροτήματα φυσικά και δεν θα γίνει επίθεση. 108-77, Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών.